διασύνδεση των συσκευών με τους ανθρώπους και άνθρωποι με τις συσκευές. Και τέλος, θα πάμε στην Θεσσαλονίκη. Είχαμε 4 κορυφαίους επαγγελματίες της διαφήμισης και της επικοινωνίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα. Μιλήσανε για την τέχνη και την επιστήμη του digital marketing. Εκεί θα καταλάβετε πόσο πολύ αλλάζει η φιλοσοφία. Μην αργούμε. Πάμε στη Θεσσαλονίκη αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, και θα δείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι διασυνδέουν πλέον στις ενημερωτικές καμπάνιες, ενημερωτικές εκστρατείες, τον ανθρώπινο παράγοντα με την τέχνη, με την τεχνολογία. Θα δείτε με ποιον τρόπο το κάνουν και θα ακούσουμε τι ακριβώς μας είπανε. Είναι μια πρωτοβουλία του American College της Θεσσαλονίκης, το τμήμα μεταπτυχιακών σπουδών, γεμάτη κατάμεστη αίθουσα για να ενημερωθούν το πώς αλλάζει ο τρόπος της επικοινωνίας. Δείτε τους. Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης είναι το νέο τμήμα του Κολεγίου Ανατόλια που στόχο έχει να καλύψει ένα σημαντικό κενό που φέρνουν οι εξελίξεις στην εποχή μας. Στην ουσία διανύουμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, όπου οι αλλαγές θα είναι δραματικές και στη τεχνολογία και στην οικονομία και στην κοινωνία. Άρα το Ανατόλιο, το Κολεγίο Ανατόλιο με το American College Θεσσαλονίκη, το ACT, θέλει να καλύψει αυτό το κενό. Το κενό το οποίο υπάρχει στην κοινωνία, η οποία τη ζητάται να προσαρμοστεί σε σημαντικές και γρήγορες αλλαγές, χωρίς να μπορεί εύκολα να το κάνει αυτό. Το μήνυμα, θα έλεγα, της σημερινής εκδήλωσης είναι σημαντικό να το έχουμε να το θυμόμαστε, πώς μπορούμε τις μεγάλες ιδέες, το αποτέλεσμα της δημιουργικής διαδικασίας, να μπορέσουμε να το επικοινωνήσουμε με μικρότερο κόστος. Αν μου ζητούσατε να δώσω έτσι ένα μότο της σημερινής εκδήλωσης, μιλάμε ακριβώς για τον τίτλο της ομιλίας των κυρίων Fred Sen και Rocky Novak. Big ideas, small budgets. I think it's a fun time to be in the business. Σημασία δεν έχει ποια είναι η πιο ακριβή καμπάνια, αλλά εκείνη που θα αποδειχθεί εξυπνότερη. Οφείλουμε να μην δημιουργούμε απλώς καμπάνιες, αλλά ουσιαστικούς δεσμούς ανάμεσα στους ανθρώπους και τα brands. But the two things that stay absolutely the same. You never get a chance to slow down and become an expert. Συμβουλεύω τους νέους διαφημιστές να βάζουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο της διαφημιστικής τους επικοινωνίας, να αλληλεπιδρούν μαζί του με συνέστημα και να αφήσουν την τεχνολογία να κάνει τα υπόλοιπα. Όσον αφορά στη συνταγή της επιτυχίας, δεν πρέπει πάντα να είσαι ειδικός, αρκεί να είσαι περίεργος. Πόσο πολύ αλλάζει ο τρόπος της επικοινωνίας. Πολύ καλή πρωτοβουλία του Αμερικάνικου Κολεγίου στην Θεσσαλονίκη. Με χαρά να φιλοξενήσουμε και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες. Τώρα, μένουμε Θεσσαλονίκη. Μένουμε Θεσσαλονίκη, γιατί θα συναντήσουμε.